Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολύ συχνά όταν συζητάμε για τα εργασιακά επικεντρωνόμαστε στο τι συνέβη την περίοδο 2010 με 2014, την περίοδο της μεγάλης απορρίθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Και ξεχνάμε ενδεχομένως ότι ο δρόμος της απορρίθμισης στα εργασιακά είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Και ήταν αυτό ενδεχομένως αποδεικνύει και κάτι που είναι εξαιρετικά καθαρό. Και αποδεικνύει ότι η απορρίθμιση της εργασίας δεν ήταν ένα σχέδιο επιβολής των διαθέσεων της Τρόικα. Ή τέλος πάντων δεν ήταν μόνο αυτό. Αλλά ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό και ένα σχέδιο το οποίο το ασπάζονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως καθαρή θέση αρχής. Και θα το εξηγήσω αυτό. Εδώ και χρόνια υπάρχουν στη χώρα μας, νομίζω, δύο διακριτά, πολύ διακριτά και πολύ σαφή σχέδια για την εργασία. Και ο κύριος Μητσοτάκης φροντίζει αυτό να μας το θυμίζει πάρα πολύ συχνά και με πάρα πολύ καθαρό τρόπο. Από τη μία πλευρά είναι το σχέδιο για την εργασία το οποίο εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, το εκφράζει ο Πρόεδρός της πολύ συχνά, το οποίο θεωρεί ότι η συμπίεση του κόστους εργασίας, όπως το ονομάζει, δηλαδή η συμπίεση στην πραγματικότητα των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων, αποτελούν το καύσιμο για την επίτευξη της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ένα μοντέλο που σχηματικά θα το έλεγα το μοντέλο της φθηνής και της πλήρους απροστάτευσης της εντελώς επισφαλούς εργασίας. Μια θέση που, όπως είπα, είναι σαφής, είναι καθαρή, είναι θέση αρχής, είναι ιδεολογική. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο υπηρέτησε η συγκεκριμένη παράταξη την περίοδο της κρίσης. Αυτό όμως ήταν και το μοντέλο το οποίο υπηρετούσε και την προηγούμενη περίοδο και που κατά την δικιά μας ανάλυση οδήγησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν αυτός ο λόγος που οδήγησε και στη χρεοκοπία. Μας το κατέστησε σαφές ο κύριος Μητσοτάκης στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εκεί τον ακούσαμε να ξεδιπλώνει ξανά όλη του την πολιτική θέση για τα εργασιακά και για το μέλλον της εργασίας. Υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψει την αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά ιδεολειψία την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων. Δήλωσε ότι θα ενισχύσει την ιδιωτική ασφάλιση. Τάχθηκε ευθέως κατά της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κατά της υπερίσχυσης των κλαδικών συμβάσεων εργασίας έναντι των επιχειρησιακών και των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Όταν αυτό που ήδη έχουμε ζήσει από την περίοδο 10-14 είναι ότι οι ατομικές και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν τον κύριο μοχλό για τη μείωση των μισθών και το κύριο εργαλείο για να μένουν καθυλωμένοι οι μισθοί. Αυτές λοιπόν τις θέσεις τις εξέφρασε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Νομίζω ότι είναι καλό το γεγονός ότι διατυπώνονται με τόση σαφήνεια τα διακριτά σχέδια. Είναι καλό για την πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά και δύο μήνες νωρίτερα, με άλλη αφορμή, είχε δηλώσει ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο, η σταθερή εργασία είναι ξεπερασμένη, η ευελιξία είναι η μόνη διέξοδος. Θέσεις οι οποίες αποτυπώθηκαν και στις συνεδριακές θέσεις του κόμματός του. Και νομίζω ότι δεν μπορεί και κανείς να ξεχάσει και τη θέση που κράτησε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης στη δεύτερη αξιολόγηση πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη, εντός των αιθουσών των διαπραγματεύσεων, έξω από αυτές, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, όπου ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήριζε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ιδεολειψίες της αριστεράς. Ταυτιζόμενος με τους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών. Το σχέδιο λοιπόν είναι σαφές από εκείνη την πλευρά και δυστυχώς για τους εργαζόμενους αυτής της χώρας το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε. Η πολιτική δηλαδή αυτή υλοποιήθηκε και αποδείχθηκε κοινωνικά συντριπτική, αποδείχθηκε και οικονομικά αναποτελεσματική, καθώς δεν μπόρεσε να φέρει αυτά τα οποία το ίδιο το σχέδιο όριζε ως στόχο του, δηλαδή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παρά τη θεαματική μείωση κατά 37,5% του κόστους εργασίας αναμονάδα προϊόντος, οι εξαγωγές την περίοδο 10-14, οι εξαγωγές μέχρι το τέλος του 14 κατέγραψαν μια ανεμική αύξηση της τάξης του 4%. Δηλαδή, παρότι φτωχοποιήθηκε η ελληνική κοινωνία, εκτοξεύθηκε ο κίνδυνος της φτώχειας για τον εργαζόμενο, πληθυσμό, έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις, παρότι το ποσοστό του κινδύνου της υλικής αποστέρησης για τους εργαζόμενους εκτινάχθηκε, η βιομηχανία δεν αύξησε τον κύκλο των εργασιών της. Ξαναλέω αυτό στη βάση του δικού του επιχειρήματος, ότι αυτό θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, παρά μονάχα λοιπόν το περιθώριο κέρδους της. Το μοντέλο λοιπόν αυτό εφαρμόστηκε και απέτυχε. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε όταν κάνουμε συζήτηση για το μισθό ότι το 2012 μέσα σε μία νύχτα
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μείωσαν με νόμο τον κατώτατο μισθό κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, φέρνοντας το μισθό τον κατώτατο για πλήρη απασχόληση κάτω από αυτό που ίσχυε εκείνη την περίοδο στην αγορά, από το μέσο μισθό δηλαδή, για τη μερική απασχόληση. Ο μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση τότε ήταν περίπου στα 600 ευρώ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με νόμο όρισαν ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 586 ευρώ. Αυτά γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε πότε και πώς έγιναν τα πράγματα. Και έγιναν διότι αποτελούν πυρηνικό στοιχείο της θέσης τους για τα εργασιακά. Στην αντίπερα όχθη αυτού του μοντέλου, του σαφούς μοντέλου, βρίσκεται το δικό μας σχέδιο για την εργασία. Τι λέει το σχέδιο αυτό? Ότι η ενίσχυση και η προστασία της εργασίας αποτελούν βασικό πυρήνα για την ανάπτυξη. Δηλαδή, στο δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο το καταθέσαμε, το συζητήσαμε στη Βουλή, το παρουσιάσαμε στο Eurogroup, το παρουσιάσαμε και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, λέει συνοπτικά ότι η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία θα επέλθει μέσα από την ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης και την ευρύτερη προστασία της εργασίας. Άρα, στο δικό μας μοντέλο, η προστασία της εργασίας δεν αποτελεί ένα πυλώνα του κοινωνικού κράτους, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο επίτευξης της ανάπτυξης. Και γι' αυτό εμείς συζητάμε την διανομή του πλούτου, το πώς θα διανέμεται ο πλούτος, ταυτόχρονα με τη συζήτηση για το πώς παράγεται αυτός. Δηλαδή, στο δικό μας μοντέλο, το ζήτημα της παραγωγής και της διανομής του πλούτου πηγαίνουν μαζί. Αυτά τα ζητήματα πηγαίνουν μαζί. Δεν συζητάμε, όπως στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα πετύχουμε τη μεγέθυνση και μετά θα δούμε πώς θα διανεμηθεί αυτός ο πλούτος. Πώς το κάνουμε λιανά αυτό το σχέδιο? Λέμε ενίσχυση της προστασίας της εργασίας, της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και κάλυψη όμως τυφλών σημείων του συστήματος που υπήρχαν και πριν την κρίση. Δηλαδή, το δικό μας σχέδιο δεν μιλά για μία προστασία, δεν ολοκληρώνεται, για να το θέσω ορθότερα, στην επαναφορά του συστήματος προστασίας της εργασίας όπως ίσχυε πριν το 2010, αλλά ενώ επαναφέρει βασικές αρχές του συστήματος, όπως είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ταυτόχρονα προσπαθεί να θωρακίσει και από σημεία τα οποία άφηναν απροστάτευση στους εργαζόμενους και πριν το 10, τους λεγόμενους επισφαλώς εργαζόμενους, αόρατους εργαζόμενους. Θα εξηγήσω και πιο συγκεκριμένα τι είναι αυτό. Άρα έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα, σαφή, με σαφή διαχωρισμό και με ταξικό πρόσημο. Πώς υλοποιούμε τώρα εμείς αυτό το σχέδιο? Το σχέδιο το υλοποιούμε ήδη μέσα σε συνθήκες επιτροπίας και του δημοσιονομικού προγράμματος. Αυτό γιατί έχει σημασία να το τονίζω και προς τους βουλευτές του ΚΚΕ? Διότι προφανώς όταν προσπαθείς να υλοποιήσεις αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι κόντρα στην βασική αντίληψη που υιοθετεί η Τρόικα, έτσι είναι, εντελώς αντίθετο στην ιδεολογική της θέση, δεν μπορείς να επιτύχεις όλες τις πλευρές του σχεδίου σου. Προφανώς. Διαπραγματεύεσαι συνέχεια, κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις, υπάρχουν επαναχωρήσεις, αλλά νομίζω ότι και οι νίκες που σημειώνονται έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα των εργαζομένων. Άρα το σχέδιο αυτό προσπαθούμε ήδη να το υλοποιήσουμε εντός του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Προφανώς τα περιθώρια άσκησης δημόσιας πολιτικής θα είναι πολύ μεγαλύτερα μετά τον Αύγουστο, οπότε και η χώρα θα βγει από την κρίση. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής? Το πρώτο και πολύ βασικό είναι η μείωση της ανεργίας, που έχει μειωθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από όταν αναλάβαμε, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια έχει σημειωθεί αυτή η σημαντική μείωση. Το ποσοστό παραμένει εξαιρετικά υψηλό, κανείς δεν θα πει κάτι αντίθετο. Όμως η μείωση της ανεργίας έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη βελτίωση των συνθήκων και των όρων εργασίας. Εντελώς διαφορετικά διαπραγματεύονται οι εργαζόμενοι τους όρους εργασίας όταν η ανεργία είναι στο Θεό, εντελώς διαφορετικά όταν υπάρχει μια πολύ χαμηλή ανεργία. Έτσι, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα απλής λογικής. Η δεύτερη πολύ μεγάλη προτεραιότητα που βάλαμε είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και θα το πω ακόμη μια φορά για όσους δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν να το καταλάβουν. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει την επαναφορά των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον Αύγουστο του 2018. Σε 2 μήνες από τώρα, λοιπόν,
σε δύο μήνες από τώρα, επανέρχονται οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας. Η επεκτασιμότητα λέει αυτό που έλεγε και ο νόμος 1876 του 90, δεν πειράζουμε τον τρόπο που οριζόταν η επεκτασιμότητα, και πριν έλεγε από τον 1876 του 90 ότι όταν μια κλαδική συλλογική σύμβαση καλύπτει το 50% των εργαζόμενων του κλάδου, ο Υπουργός μπορεί να την κηρύσει γενικώς υποχρεωτική και να δεσμεύει και αυτούς που δεν τη συνυπέγραψαν, και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δηλαδή, και τους υπόλοιπους εργοδότες που δεν την υπέγραψαν. Αυτό επανέρχεται τον Αύγουστο του 18, το έχουμε νομοθετήσει ήδη και κλείσαμε και τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες στην τελευταία αξιολόγηση. Το δεύτερο, η δεύτερη βασική αρχή που επανέρχεται τον Αύγουστο είναι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θέλει να επανέλθει. Το είπε καθαρά, αν εγώ έρθω δεν θα επιτρέψω αυτό να επανισχύσει. Τι λέει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης? Ότι θα υπερισχύει όταν υπάρχουν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, μια κλαδική, μια επιχειρησιακή, οι περισσότερες κλαδικές, θα υπερισχύει αυτή που περιέχει τον πλέον ευνοϊκότερο όρο για τον εργαζόμενο. Άρα, ότι μια επιχειρησιακή σύμβαση τότε μόνο θα έχει λόγο να υπογράφεται όταν θα είναι καλύτερη από την κλαδική συλλογική σύμβαση. Αυτά έχουν ήδη νομοθετηθεί και έχουν κλείσει. Πέραν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όμως, το διάστημα αυτό έχουμε υιοθετήσει και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι εξαιρετικά σημαντικές για την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση της διαπραγματευτικής τους θέσης. Με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή το Σεπτέμβριο του 2017, ένας νόμος που υποστηρίχθηκε νομίζω με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία και ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένου διαλόγου που κάναμε με τα εργατικά κέντρα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Στην πραγματικότητα αποτυπώνει ο νόμος αυτός αιτήματα πάγια των εργαζομένων. Προβλέψαμε ότι θα αποκλείονται από τη δημόσια χρηματοδότηση οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία. Βάλαμε αυστηρούς κανόνες στην τήρηση των ωραρίων και των υπεροριών. Προβλέψαμε την δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, να μπορεί δηλαδή οι εργαζόμενοι να βγάζουν εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη όταν μένουν απλήρωτοι. Θέσαμε κανόνες για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στα οικοδομικά έργα, που μέχρι τότε ήταν ένα παντελώς αρρύθμιστο τοπίο. Προβλέψαμε την ταχεία εκδίκαση των εργατικών διαφορών από τα δικαστήρια. Βάλαμε κανόνες για να μην υπάρχει κατάχρηση της λεγόμενης οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζόμενου, που μέχρι τότε υπήρχε πολύ έντονα καταχρηστική στάση από τους εργοδότες σε αυτήν την δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης. Προβλέψαμε, αποδεχόμενη την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, την μονομερή βλαπτική μεταβολή, δηλαδή όταν δεν καταβάλλονται τα δεδουλευμένα, να μπορεί ο εργαζόμενος να θεωρήσει ότι αυτό ισοδυναμεί με απόλυση και να λάβει αμέσως μια αποζημίωση απόλυσης. Προβλέψαμε ότι θα μπορεί από την επόμενη μέρα να παίρνει το επίδομα ανεργίας του ΑΕΔ, που μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Να μην ξεχάσω την πολύ σημαντική ρύθμιση για το υπερπρονόμιο των εργαζομένων, που νομοθετήσαμε επίσης. Όταν πτωχεύει δηλαδή μια επιχείρηση, πρώτα από όλους θα ικανοποιούνται οι εργαζόμενοι για τα δεδουλευμένα τους και μετά οι υπόλοιποι πιστωτές, μετά οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές. Εξαιρετικά μεγάλη σημασία ρύθμιση για την προστασία των εργαζομένων. Ενώ στο νομοσχέδιο που έχουμε ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και πάλι, βάζουμε για πρώτη φορά κανόνες στις εργολαβίες, ώστε να ευθύνεται απέναντι στους εργαζόμενους όλη η σειρά των αναθέτοντων και των εργολάβων και υπεργολάβων για τις μισθολογικές τους απαιτήσεις, για τα ένσημά τους. Δημιουργούμε έτσι και ένα φοβερό αντικίνητρο για να γίνεται κατάχρηση στις εργολαβίες, εφόσον πια ο αναθέτων θα ευθύνεται όπως θα ευθύνεται και ο άμεσος εργοδότης. Και στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχει και μια νέα αρχιτεκτονική για το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία, όπου πλέον αποδίδουμε δικαιοσύνη στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος, θα δίνουμε κίνητρα για να συνάπτονται συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δημιουργούμε τεκμήριο για να καταβάλλονται τουλάχιστον 3 μηνών ένσημα στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Συνοπτικά περιέγραψα μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήραμε όλο αυτό το διάστημα και οι οποίες νομίζω αποδεικνύουν με πολύ μεγάλη σαφήνεια το σχέδιο της ενίσχυσης της εργασίας, της προστασίας και της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων. Δεν έχω το χρόνο για να πω για μια σειρά από άλλα πράγματα που δεν είναι νομοθετικά, όπως είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο το ενισχύσαμε με ανθρώπινο δυναμικό, με εργαλεία, με οικονομικά εργαλεία και πλέον κάνει αισθητή την παρουσία του στους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι
εργαζόμενοι νιώθουν ότι το σώμα επιθεώρησης είναι δίπλα τους, σπάει σιγά σιγά το κλίμα του φόβου στις επιχειρήσεις. Η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας έχει πέσει από το 19% που ήταν όταν παραλάβαμε στο 12% εντός του 2018 και θα συνεχίσει να βαίνει μειούμενη. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ καθόλου και στην καθημερινή παρέμβαση που έχει το Υπουργείο Εργασίας μέσα από τις τριμερείς συμφιλειωτικές συναντήσεις που κάνει, όπου σειρά ετοιμάτων των εργαζομένων, όταν κάθονται στο ίδιο τραπέζι εργοδότες, εργαζόμενοι και κράτος, με τη βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας επιλύονται προς όφελος των εργαζομένων. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, το έχω πει αρκετές φορές στη Βουλή, αυτές οι τριμερείς συμφιλειωτικές επιλύονται προς όφελος των εργαζομένων, είτε αυτό αφορά την καταβολή του δεδουλευμένου τους, είτε αφορά την ανάκληση απολύσεων κτλ. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις παρεμβάσεις για την προστασία και την ενίσχυση της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παράλληλα γίνονται αντίστοιχες προσπάθειες και στο δημόσιο τομέα. Να σας θυμίσω τις πολιτικές επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων που επέβαλαν εκτεταμένες απολύσεις στο δημόσιο τομέα, σχεδίαζαν την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων όπως η καθαριότητα των Δήμων και δημιούργησαν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τη γενίκευση των εργολαβιών στο δημόσιο, σχέδια τα οποία απέτρεψε η σημερινή κυβέρνηση. 16.000 εργαζόμενοι προσλήφθηκαν στην υγεία, 8.000 στην καθαριότητα των Δήμων. Δίνουμε καθημερινά μάχη κατά της γενικευμένης φάμπρικας των εργολαβιών στο δημόσιο και το ίδιο σε ό,τι αφορά την μνημονιακή δέσμευση που είχαν αναλάβει προηγούμενοι για την σχέση προσλήψεων αποχωρήσεων στο δημόσιο, που αυτή τη στιγμή την επόμενη χρονιά αυτή πια από 1/5 που ήταν όταν την παραλάβαμε θα είναι 1/1. Και έτσι θα μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός προσλήψεων σε κρίσιμους τομείς της υγείας, της παιδείας, των ελεγκτικών μηχανισμών. Σε αυτά κανείς πρέπει να προσθέτει πάντα τον λεγόμενο κοινωνικό μισθό, δηλαδή τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στην υγεία και στην παιδεία. Το γεγονός δηλαδή ότι δόθηκε η πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση στην υγεία των 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων συμπολιτών μας, η κατάργηση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία, η δημιουργία των τοπικών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας φροντίδας για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά λοιπόν που περιέγραψα υλοποιήθηκαν εντός του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Προφανώς μετά την έξοδό μας από το πρόγραμμα έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης της πολιτικής μας, η οποία υπηρετεί το σχέδιο που αρχικά περιέγραψα έτσι σχηματικά για να συνεννοούμαστε. Είναι διακηρυγμένος στόχος αυτής της κυβέρνησης, έχει μπει και στο αναπτυξιακό μας σχέδιο, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε να αρχίσουν σταδιακά οι εργαζόμενοι να ανακτούν μέρος των όσων απόλεσαν στα χρόνια της κρίσης. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει, ιδίως με τον νόμο του Σεπτεμβρίου του 2017, αλλά και το νομοσχέδιο που έχουμε τώρα στην διαβούλευση, ότι έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στα αιτήματα των συνδικάτων και στις κοινοβουλευτικές δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν με παραγωγικό τρόπο στην προσπάθεια που κάνουμε για την ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων. Προφανώς δεν μπορεί να είναι η ίδια στάση μας όταν προέρχεται από μια πλευρά η οποία ενσωματώνει ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για την εργασία. Η συγκεκριμένη πρόταση που καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ως κείμενο είναι μια πολιτική πρόταση. Δεν είναι ένα νομικό κείμενο, δεν είναι μια πρόταση νόμου στην πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ μεγάλες, έχει τρομερά προβλήματα αντισυνταγματικότητας, έχει φοβερές ασάφειες, δεν καθιστά σαφές το ποια συλλογική σύμβαση θα ισχύει κάθε φορά. Δεν ζητά την επαναφορά της υποχρεωτικότητας. Λέει ότι οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση υπογράφεται θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το ποια συλλογική σύμβαση τελικά θα ισχύει όταν υπάρχουν περισσότερες ή ποια θα είναι, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση. Εντελώς προβληματικό θεωρώ και το κομμάτι με τις ομοιοπαγγελματικές, που δίνεται μια προτεραιότητα και στις ομοιοπαγγελματικές, όταν το ίδιο το εργατικό κίνημα της έχει απορρίψει τις ομοιοπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κάθε περίπτωση κατανοώ την πολιτική στόχευση του κειμένου, αλλά ακριβώς επειδή εμείς αναλαμβάνουμε τελικά την ευθύνη της άσκησης της πολιτικής, γι' αυτό έχουμε νομοθετήσει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και αυτό το έχει παραδεχτεί ο ΣΕΒ, το έχει παραδεχτεί το ΣΚΑΙ, το έχει παραδεχτεί ο κ. Μητσοτάκης, το έχουν παραδεχτεί το έχει παραδεχτεί όλο το μέτωπο των δυνάμεων που δεν ήθελαν να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όλο αυτό το μέτωπο έχει παραδεχτεί ότι έχει ιτηθεί.
Και ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παρότι δεν το θέλουν, θα επανέλθουν στη χώρα τον Αύγουστο του 2018. Ο ΣΕΒ επανειλημμένα έχει πει ότι αυτό το τρίπτυχο που τον τεινάσει στον αέρα, όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά, ευνοϊκότερη ρύθμιση, επεκτασιμότητα, μονομερής προσφυγή στη διατησία, δεν μπόρεσε να το σπάσει και θα επανέλθει στη χώρα από τον Αύγουστο του 2018. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιον ακριβώς βοηθά να λένε οι βουλευτές του ΚΚΕ ότι αυτά δεν θα συμβούν όταν έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα ισχύσουν. Ποιον βοηθά να απαξιώνεται όλα αυτά τα μέτρα που περιέγραψα, που είναι μέτρα ενίσχυσης της εργασίας, προστασίας των εργαζομένων, ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης. Βοηθούν ή δεν βοηθούν τους εργαζόμενους οι κανόνες της εργολαβίας για την προστασία των μισθολογικών τους δικαιωμάτων, των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Και αν τους βοηθούν, τότε ποιον βοηθά να λέτε ότι αυτά δεν έχουν σημασία. Βοηθούν ή δεν βοηθούν τους εργαζόμενους η καθιέρωση της διαταγής πληρωμής. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Για να μπορούν να παίρνουν τα δεδουλευμένα τους, να βγάζουν εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη. Και αν τους βοηθά, ποιον βοηθά να λέτε ότι αυτό δεν έχει σημασία. Βοηθά ή δεν βοηθά τους εργαζόμενους να υπάρχουν κανόνες επιτέλους στις εργολαβίες, κανόνες στις υπερορίες, κανόνες στα ωράρια εργασίας, κανόνες στα οικοδομικά έργα. Και αν τους βοηθά, τότε ποιον βοηθά ακριβώς να τα απαξιώνετε όλα αυτά τα μέτρα. Νομίζω ότι κάθε μία από αυτές τις ρυθμίσεις, και αυτό το γνωρίζουν όσοι είναι κοντά στον κόσμο της εργασίας, βοηθά τους εργαζόμενους στην καθημερινότητά τους, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική, βάζοντας ένα τέλος στην απορρίθμιση και θωρακίζοντας καλύτερα το πλαίσιο για την επόμενη μέρα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ο κ. Καραθανασόπουλο.